Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου, με τη χάρη του Κυρίου τη μελέτη μας πάνω στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο. Μελετάμε, όπως γνωρίζουμε, το 13ο κεφάλαιο, στο οποίο ο Ματθαίος παραθέτει την τρίτη κύρια ομιλία του Ιησού, η οποία έχει να κάνει με τη Βασιλεία των Ουρανών. Και όπως έχουμε ήδη πει, ο Ιησούς αφηγείται 7 παραβολές, μέσα από τις οποίες περιγράφει τη Βασιλεία των Ουρανών μέσα στο κεφάλαιο αυτό. Μέχρι τώρα είδαμε την παραβολή του Σπορέα και την εξήγησή της, εδάφια 1 έως 23. Είδαμε την παραβολή των Ζυζανίων και την εξήγησή της, εδάφια 24 έως 30 και η εξήγηση εδάφια 36 έως 43. Σήμερα με τη χάρη του Κυρίου θα δούμε τις επόμενες δύο παραβολές, οι οποίες είναι πολύ μικρές παραβολές, την παραβολή του σπόρου συνάπεως και την παραβολή της ζύμης. Θα τις δούμε και τις δύο μαζί, γιατί το μήνυμά τους είναι παραπλήσιο. Ας ανοίξουμε λοιπόν το Λόγο του Θεού στο κατά Ματθαίο Άγιο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 13, εδάφιο 30. Εδάφιο 30, κεφάλαιο 13 του κατά Ματθαίου Αγίου Ευαγγελίου. Αυτός είναι ο Λόγος του Θεού, ας ακούσουμε προσοχή. Έλεγε ακόμη ο Ιησούς, με τι να παρομοιάσουμε τη Βασιλεία του Θεού ή με ποια παραβολή να την παραστήσουμε. Μοιάζει με σπόρο συναπιού που όταν τον σπείρουνε στη γη είναι ο μικρότερος από όλους τους σπόρους που σπέρνονται. Μετά τη σπορά όμως βλασταίνει και γίνεται μεγαλύτερο από όλα τα λαχανικά. Κάνει τόσο μεγάλα κλαδιά ώστε τα πουλιά να μπορούν να φωλιάζουν στη σκιά του. Τους είπε και μια άλλη παραβολή. Η Βασιλεία των Ουρανών μοιάζει με προζύμι που το πήρε μια γυναίκα και το ανακάτεψε με ένα σακί αλεύρι, ώσπου ζυμώθηκε όλο. Μέχρι εκεί ο Θεός να ευλογήσει το Λόγο του Αυτόν στην καρδιά μας και στο μυαλό μας, αγαπητοί μου, καθώς ερχόμαστε να τον μελετήσουμε. Το κοινό χαρακτηριστικό και των δύο αυτών παραβολών είναι το μικρό, το ασήμαντο, αν θέλετε, ξεκίνημα της Βασιλείας του Θεού. Όχι μόνο πριν από 2.000 χρόνια όταν ξεκίνησε, αλλά και κάθε φορά που για πρώτη φορά το Ευαγγέλιο κηρύτεται. Γι' αυτό και η εικόνα με τον σπόρο του συναπιού και με την προζύμη. Ωστόσο, με την παραβολή του σπόρου του συναπιού, ο Κύριος θέλει να περάσει το μήνυμα, αγαπητοί μου, ότι η Βασιλεία των Ουρανών, αν και ξεκινάει πολύ μικρή, θα προοδεύσει και μάλιστα σε βαθμό που εντυπωσιάζει. Ενώ με την παραβολή της ζύμης θέλει να περάσει το μήνυμα ότι παρά την φαινομενική ασημαντότητά της, το μήνυμά της διεισδύει μέσα στον κόσμο και τον αλλάζει, μετατρέποντας τους λύκους σε πρόβατα, σε αντίθεση από ό,τι γνωρίζουμε συνήθως. Οι λύκοι τρώνε τα πρόβατα, αλλά ο Χριστός λέει ότι θα μετατραπούν οι λύκοι σε πρόβατα, όπως και τα ζυζάνια σε στάρι, την παραβολή που είδαμε την περασμένη Κυριακή. Ο Κύριος ξεκινάει την αφήγηση της παραβολής του σπόρου του συναπιού με ένα ερώτημα. Με τι να παρομοιάσουμε την Βασιλεία του Θεού ή με ποια παραβολή να την παραστήσουμε? Το ερώτημα του Ιησού, αγαπητοί μου, έχει να κάνει με την αναζήτηση ενός συμβόλου, αν θέλετε, για τη Βασιλεία του Θεού. Όλα τα βασίλεια μέσα στην ιστορία, είτε ως κρατικές είτε ως επιχειρηματικές οντότητες, είχαν σύμβολα μέσω των οποίων οι ηγέτες τους ήθελαν να ορίσουν την ταυτότητά τους. Εάν πάμε στην αρχαία Αίγυπτο, θα δούμε ότι η Αίγυπτος τον Φαραώ είχε ως σύμβολό της το φίδι. Η Ρώμη και το διάδοχο Βυζάντιο, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σήμερα, επέλεξαν ως σύμβολο τον βασιλιά των πτηνών, τον Αετό. Άλλες χώρες, όπως η Βρετανική Αυτοκρατορία, επέλεξαν τον βασιλιά των θηλαστικών, τον λιοντάρι, ως σύμβολό τους. Ενώ χώρες όπως ο Λίβανος, τον επιβλητικό, μεγαλόπρεπο και υπερήφανο κέντρο, πολλές μουσουλμανικές χώρες, τα γυμνά σπαθιά για να δείξουν την δύναμή τους και την σφαγή την οποία μπορούν να κάνουν. Η δε της κομμουνιστικής εξουσίας, όπως θυμάστε, το σφυρί και το δρεπάνι. Το ίδιο και στον επιχειρηματικό τομέα. Όλες οι επιχειρήσεις και ιδιαίτερα οι μεγάλες έχουν τα σύμβολά τους. Για παράδειγμα, η Apple έχει το δαγκωμένο από την Εύα μήλο,
Ξέρετε εκείνο το μήλο που του λείπει μία δαγκωμασιά. Η Λακός, τον κροκόδιλο με ανοιγμένο το στόμα. Ο Δε Ντάουν Τζονς στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, το μενόμενο τάβρο, ένα τεράστιο άγαλμα μπροστά από το μεγαλόπρεπο κτίριό τους. Και αυτά είναι μόνο μερικά παραδείγματα, όλα τα κράτη και όλα τα εταιρείες έχουν τα σύμβολά τους. Σε αντίθεση με τα βασίλεια της γης που σύμβολά τους επέλεξαν και επιλέγουν, αγαπητοί μου, μια εικόνα που μεταδίδει το μήνυμα της δύναμης, της εξουσίας και της ανωτερότητας έναντι όλων των άλλων, ο Χριστός χρησιμοποιεί για τη βασιλεία των ουρανών αυτή τη βασιλεία που δεν ταυτίζεται με τίποτε το υγιεινό και της οποίας δεν υπάρχει τέλος, με σύμβολα τόσο παράξενα, τόσο απροσδόκητα θα λέγαμε, και με βάση την ανθρώπινη λογική και αντίληψη και εμπειρία τόσο ατέριαστα για μια τέτοια βασιλεία ένδοξη όπως ο Χριστός ευαγγελίζεται. Αν μη τι άλλο, αυτά που τα σύμβολα προκαλούν την απορία. Από τη μια, ο σπόρος του συναπιού, και από την άλλη, το προζύμι. Με τι να παρομοιάσουμε τη Βασιλεία του Θεού ή με ποια παραβολή να την παραστήσουμε? Μοιάζει με σπόρο συναπιού που είναι ο μικρότερος από όλους τους σπόρους που σπέρνονται. Η Βασιλεία των Ουρανών μοιάζει με προζύμι που το πήρε μια γυναίκα και το ανακάτεψε με ένα σακί αλεύρι, ώσπου ζυμώθηκε όλο. Σήμερα γνωρίζουμε, τουλάχιστον αυτό μας πληροφορούν οι γεωπόνοι, πως ο σπόρος συναπιού δεν είναι ο μικρότερος σπόρος, πάρουν πιο μικρή και από τον σπόρο του συναπιού. Μικρότερος από αυτόν είναι ο σπόρος του καπνού. Θυμάμαι ως μικρό παιδί που καλλιεργούσαμε καπνά στο χωριό, έχει πολύ μικρό σπόρο, αλλά το φυτό μπορεί να γίνει και 3 και 4 μέτρα. Μικρότερος επίσης από τον σπόρο του συναπιού είναι ο σπόρος της μαύρης ορχιδέας. Ωστόσο, ο Χριστός δεν λέει ψέματα, αγαπητοί μου, ούτε υπερβάλλει τον λόγο του αυτόν, καθώς στην Παλαιστίνη εκείνης της εποχής ο σπόρος συναπιού ήταν όντως μικρότερος από όλους τους άλλους γνωστούς σπόρους. Δεν είχαν τα καπνά, δεν είχαν τη μαύρη ορχιδέα, τα καπνά ήρθαν από την Αμερική προς τα εδώ, οπότε δεν γνώριζαν μικρότερο σπόρο από τον σπόρο του συναπιού. Επίσης μας λένε πως ένα γραμμάριο αριθμεί περίπου με 750 ή 800 σπόρους συναπιού. Οπότε καταλαβαίνουμε πόσο μικρός είναι αυτός ο σπόρος. Αυτόν λοιπόν παίρνει ο Χριστός, όπως και το προζύμι, και τα ανάγει σε σύμβολα της Βασιλείας των Ουρανών. Και το ερώτημα γεννάται, τι είδους σύμβολα για τη Νέα Βασιλεία είναι αυτά? Και γιατί τέτοια σύμβολα που το ένα καλά-καλά δεν μπορείς να το δεις ώστε να το διακρίνεις ως σπόρος του συναπιού, σε σημείο που να απαιτείται και μεγεθυντικός φακός για να το δεις καλά-καλά, και το άλλο δεν μπορείς να το παραστείς, πώς παρασταίνεις το προζύμι? Εάν με την παραβολή του σπορέα και των τεσσάρων ειδών γης ο Κύριος ήθελε να εξηγήσει στους μαθητές του το γεγονός της απόρριψης βασιλείας από την κοινωνία και κατ' επέκταση να τους προστατεύσει από το σκάνδαλο της απογοήτευσης που αυτή προκαλεί στους μαθητές του, θυμηθείτε λίγο, από τα 4 είδη γης τα 3 τον απορρίπτουν. Ένα μόνο τον δέχεται. Εάν με την παραβολή των ζυζανίων ήθελε να εξηγήσει την παρουσία του κακού στον κόσμο μας, την διαχείρισή του από τους πιστούς και την τελική εξάλληψη της πηγής του που είναι ο διάβολος και όλων εκείνων οι οποίοι τον επιλέγουν στη ζωή τους εδώ στη γη, τώρα με την παραβολή του κόκκου, του συναπιού και της ζύμης έρχεται να εξηγήσει, αγαπητοί μου, την φύση της παρουσίας βασιλείας του Θεού μέσα στον κόσμο μας, με σκοπό να προστατεύσει τους μαθητές του τότε και μέσα στους αιώνες και εμάς σήμερα από την απογοήτευση και την τροπή της φαινομενικώς μικρής και αδύναμης παρουσίας βασιλείας μέσα στον κόσμο μας. Με την παραβολή αυτή ο Κύριος διδάσκει πως το ξεκίνημα της βασιλείας εδώ στη γη είναι μικρό και αφανές. Μια βασιλεία που όχι μόνο οι άνθρωποι την απορρίπτουν, όπως και σήμερα η πλειονότητα των ανθρώπων απορρίπτει τον Χριστό και την Εκκλησία του. Μιλάς στους ανθρώπους για τον Χριστό, μίλησε τους για οτιδήποτε άλλο. Αλλά όταν φτάσεις στον Χριστό και στην Εκκλησία αρχίζουν να ξύνονται εκεί πέρα. Ενοχλούνται. Δεν το αντέχουν.
και πολλές φορές το περιφρονούν και κοροϊδεύουν. Παρά λοιπόν την ανθρωπίνως αδύναμη αρχή της, με τις παραβολές αυτές ο Χριστός υπόσχεται ότι αυτή η βασιλεία την οποία απορρίπτει ο κόσμος θα μεγαλώσει και θα γίνει τόσο μεγάλη όπως ένα δέντρο που τα πουλιά, βάλτε τη λέξη πουλιά σε εισαγωγικά, θα βρουν ανάπαυση στη σκιά της και θα διεισδύσει όπως το προζύμι διεισδύει μέσα στο αλεύρι, αγαπητοί μου. Αυτή η βασιλεία, επειδή μοιάζει σαν προζύμι, θα διεισδύσει μέσα στην κοινωνία και όπως το προζύμι αλλάζει το αλεύρι, θα αλλάξει την κοινωνία. Έτσι, το πρώτο σημείο του κηρύγματός μου είναι ο μικρός και αφανής χαρακτήρας της Βασιλείας του Θεού. Η παρουσία και η διακονία του Ιησού αποκαλύπτουν αυτή τη διάσταση της Βασιλείας. Ο Κύριος, αν και Βασιλιάς του σύμπαντος κόσμου, για φανταστείτε το, δεν εμφανίστηκε, αγαπητοί μου, στον κόσμο μας με τους συμβατικούς τρόπους με τους οποίους οι ηγέτες του κόσμου εμφανίζονται. Δεν ήρθε με άμαξες, δεν ήρθε με σάλπιγγες, δεν του έστρωσαν το κόκκινο χαλί για να μπει και να περπατήσει, να τον δουν οι άνθρωποι. Το κατά Μάρκο Ευαγγέλιο ξεκινάει με την εξής διακήρυξη. Αυτή είναι η αρχή του χαρμόσυνου μηνύματος για τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού. Και περιμένεις να διαβάσεις κάτι ενθουσιώδες, μεγαλοπρεπές, και όμως η αφήγηση που ακολουθεί αποκαλύπτει μια αντίφαση, διότι η συνέχεια φαίνεται τόσο θλιβερή για την βασιλεία και τον βασιλιά της. Ποια είναι η συνέχεια? Λίγο καιρό μετά τη γέννησή του εμφανίζονται στην Παλαιστίνη τρεις σοφοί από την Ανατολή σε αναζήτηση του νεογέννητου βασιλιά και τραβάνε εκεί όπου γεννιούνται οι γαλαζοέματοι. Τα παιδιά των βασιλιάδων γεννιούνται πού? Στα παλάτια, εκεί πήγαν. Πού να το φαντάζονταν ότι αυτός είναι διαφορετικός βασιλιάς. Στο παλάτι ρωτούν τον βασιλιά Ηρώδη, πού είναι ο νεογέννητος βασιλιάς των Ιουδαίων? Είδαμε να ανατέλει το άστρο του και ήρθαμε να τον προσκυνήσουμε. Προς έκπληξη όλων όμως, αυτός ο βασιλιάς, ο προφητευμένος από τον Μωυσή και όλους τους υπόλοιπους προφήτες του λαού Ισραήλ και αναμενόμενος από τον λαό του Θεού για αιώνες, έρχεται, αγαπητοί μου, μέσα σε μια ιστορική αφάνεια και κοινωνική άγνοια. Κανένας δεν γνώριζε τίποτε για αυτόν και τον λόγο, και για αυτόν τον λόγο δεν τον περίμενε. Γεννήθηκε από μια μικρή και άγνωστη κοπελιά, με έναν ασύμβατο τρόπο, μέσα σε ένα σπήλαιο όπου εκεί φιλοξενούνταν ζώα. Διαβάζουμε στο Λουκά κεφάλαιο 2, και έτεκε τον Υιόν αυτής τον πρωτότοκον και σπαργάνωσεν αυτόν και ανέκλειν αυτόν εν φάτνη, διότι ούκ είναι αυτής τόπος εν το καταλήματι, ο βασιλιάς των βασιλιάδων, να έρχεται και να μην υπάρχει τόπος για αυτόν. Μεγάλωσε στην αφάνεια της Ναζαρέτ. Όταν ξεκίνησε τη διακονία του, οι ηγέτες απέρριψαν και αυτόν και το μήνυμά του ευθύς εξ αρχής, ενώ ο λαός που τον ακολουθούσε έτρεχε από πίσω του, όχι γιατί πίστευε σε αυτόν, αλλά γιατί μπορούσε να φάει από αυτόν. Και ο Χριστός τους το είπε, δεν έρχεστε για αυτό το οποίο λέω, αλλά για αυτό που τρώτε από μένα. Ωστόσο εκείνος διακόνησε τις ανάγκες τους και κήρυξε το μήνυμα της βασιλείας δίχως φανφάρες, δίχως θεατρινισμούς, δίχως μεγαλοειδεατισμούς, δίχως κραυγές, αγαπητοί μου. Για να εκπληρωθεί ο λόγος του προφήτη Ισαΐα, πριν από μερικούς μήνες το είδαμε στο Ματθαίο κεφάλαιο 12, «Να ο δούλος μου», έλεγε ο Θεός μέσα του προφήτη που διάλεξα, «ο αγαπημένος μου που εγώ τον εξέλεξα, θα δώσω το πνεύμα μου σε αυτόν και θα αναγγείλει στα έθνη την ερχόμενη κρίση. Δεν θα μαλώσει και δεν θα κραυγάσει, ούτε θα ακούσει κανένας στις πλατείες τη φωνή του». Στην είσοδό του στα Ιεροσόλυμα δεν μπήκε έφυπος επάνω σε ένα θαυμάσιο άλογο, ένα βουκεφάλα, όπως έκαναν όλοι οι βασιλιάδες, αλλά πάνω σε ένα γαϊδουράκι, μάλιστα πουλάρι. Ενώ λίγο αργότερα, προδομένος από τους πάντες, μόνος του θα στεκόταν μπροστά στη θρησκευτική και πολιτιακή εξουσία για να δεχτεί την ταπείνωση, την ειρωνία, τον απόλυτο εμπεγμό. Για τον κόσμο, ο φωνιάς και ληστής Βαραβάς είχε περισσότερη αξία παρά εκείνος. Και δεν έχουμε αλλάξει, αγαπητοί μου. Πολλές φορές ανήθικους ανθρώπους ψηφίζουμε, ψεύτες, κλέφτες, όπως τον Βαραβά.
στη δίκη του μπροστά στον Πιλάτο, δέχτηκε την περιφρονητική του ερώτηση, ο οποίος ρωτάει, τον ρωτάει, «Είσαι λοιπόν βασιλιάς εσύ?» Με σκοπό να τον ταπεινώσει στη συνέχεια, διαβάζουμε πως τον δίνει στους στρατιώτες του να τον βασανίσουν με όλη τη δυνατή αγριότητα, σε σημείο που το μαστίγιο με τα αγκίστρια στην άκρη να έχει αφαιρέσει κομμάτια της σάρκας του, και μετά να τον παρουσιάσει στον λαό εμόφυρτο και πληγωμένο, αναγγέλλοντας τον περιφρονητικός, «Να ο βασιλιάς σας». Τι είδους βασιλιάς είναι αυτός που δεν έχει κανένα να τον υπερασπιστεί? Τι είδους βασιλεία επαγγέλλεται? Στο τέλος, αφού του φορτώνουν το σταυρό του, τον περιφέρουν στους δρόμους της Ιερουσαλήμ ως θέαμα. Καθοδόν για το σημείο της σταύρωσής του, δέχεται τις ύβρις, τις κατάρες, το φτύσιμο, την απόρριψη, την κοροϊδία, την διαπόπευση. Και όταν φτάνουν εκεί, στο κρανίου τον τόπο, τον δίνουν εντελώς, για να δεχτεί με αυτόν τον τρόπο την απόλυτη ταπείνωση και ξεφτελισμό. Ο Υιός του Θεού εντελώς γυμνός. Τον ενεβάζουν επάνω στο ξύλο, για να γίνει στο τέλος, το χειρότερο απ' όλα, η κατάρα του Θεού. Και ενώ βρίσκεται εκεί, συνεχίζει να δέχεται τον ταπεινωτικό και περιφρονητικό χλεβασμό των στρατιωτών, των ηγετών του λαού Ισραήλ, του λαού που τον προκαλούν. «Αν είσαι εσύ ο βασιλιάς των Ιουδαίων, σώσε τον εαυτό σου», για να προσθέσει και ο ληστής που τον χλέβαζε, «σώσε και εμάς». Εκείνο το απόγευμα, αγαπητοί μου, της πρώτης Μεγάλης Παρασκευής, όταν καταδικασμένος θα πέθαινε ο Ιησούς, φάνηκε πως όλα για αυτή την αντισυμβατική βασιλεία και τον αντισυμβατικό βασιλιά της είχαν τελειώσει. Ο κόσμος κέρδισε. Για να λάβει έτσι νόημα ο λόγος του προφήτη Ισαΐα, διαβάζω από το 53ο κεφάλαιο, «Με του Κυρίου το θέλημα ο δούλος του ελκυστικός δεν ήταν, ούτε ωραίος, ώστε να τον προσέξουμε, ούτε η παρουσία του ήταν τέτοια που να τον αγαπήσουμε. Ήταν περιφρονημένος από τους ανθρώπους και εγκαταλειμμένος, άνθρωπος φορτωμένος θλίψης, του πόνου σύντροφος, έτσι που να γυρίζουν από αλλού οι άνθρωποι το πρόσωπό τους και να μην θέλουν να τον κοιτάξουν. Τον αγνοήσαμε σαν να ήταν ένα τίποτα, του δώσαμε την καταφρόνια μας και εκτίμηση ούτε μία στάλα. Ποιος στη γενιά του ανάμεσα σκέφτεται τι να απόγινε αυτός ο βασιλιάς και η βασιλεία του?» Εκείνο το βράδυ της πρώτης Μεγάλης Παρασκευής, θυμάστε, μαζεμένοι οι Απόστολοι στο Ανώγιο, ήσαν στενοχωρημένοι και απογοητευμένοι με όλα αυτά που είχαν συμβεί εκείνο το απόγευμα, φοβισμένοι, ντροπιασμένοι και προδομένοι, καθώς όχι μόνο είχαν ελπίσει σε Αυτόν, αλλά είχαν στηρίξει όλες τους τις προσδοκίες σε αυτή τη νέα βασιλεία, με αυτόν τον βασιλιά, χάρη της οποίας είχαν εγκαταλείψει οικογένειες και επαγγέλματα και δουλειές. 3,5 χρόνια μαζί του. Στην Ευαγγελική αφήγηση, το πρωινό της Ανάστασης χαρακτηρίζεται από φόβο και απογοήτευση. Το Ευαγγέλιο του Μάρκου, όπως στην αρχή τελείωνε με το εδάφιο 8, διαβάζουμε, «και εξελθούσε έφυγον από του μνημείου, είχαν γάρα αυτά τρόμους και έκστασης και ουδέν είπον, εφοβούντο γάρ». Ακόμη και το απόγευμα, αγαπητοί μου, εκείνης της ημέρας της Ανάστασης, η απογοήτευση που κυριαρχεί στους μαθητές είναι έκδηλη και εκφράζεται από τους δύο που πορεύονται προς Εμαούς. Διαβάζω από το τελευταίο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Λουκά, ο Ιησούς τους ρώτησε, «Για ποιο ζήτημα μιλάτε μεταξύ σας τόσο έντονα, έτσι που να περπατάτε σκυθροπή?» Ο ένας που ονομαζόταν Κλεόπας του αποκρίθηκε, «Μονάχος ζεις εσύ στην Ιερουσαλήμ και δεν έμαθες τα όσα έγιναν εκεί αυτές τις ημέρες?» Ο Χριστός δεν τους επιτρέπει να τον αναγνωρίσουν, γι' αυτό του μιλούν έτσι. «Ποια?» τους ρώτησε. «Αυτά», του λένε, «με τον Ιησού από την Ναζαρέτ που ήταν προφήτης δυνατός σε έργα και σε λόγια ενώπιον του Θεού και ολόκληρου του λαού. Πως τον παρέδωσαν οι αρχιερείς και οι άρχοντές μας να καταδικαστεί σε θάνατο και τον σταύρωσαν. Εμείς ελπίζαμε ότι αυτός είναι εκείνος που έμελε να ελευθερώσει τον λαό Ισραήλ, ο βασιλιάς. Αντίθετα, είναι τρίτη μέρα σήμερα από τότε που έγιναν αυτά και δεν έχει συμβεί
τίποτα και επιστρέφουν σπίτι τους. Τι προσδοκίες επιτυχίας είχε πλέον αυτή η βασιλεία, αγαπητοί μου, και το μήνυμά της, όταν αυτός που ήταν ο βασιλιάς της και την έφερνε, αυτός πέθανε. Οπότε μπορούμε να πούμε, ναι, το ξεκίνημά της όχι μόνο ταπεινό ήταν, αλλά και προβληματικό. Όμως, δεύτερο, η νέα βασιλεία κομίζει την δύναμη αλλαγής του σύμπαντος κόσμου, αγαπητοί μου, μέσα της. Μια προσεκτικότερη παρατήρηση παραβολής του σπόρου συνάπειος αποκαλύπτει πως ο Κύριος δεν ταυτίζει τη βασιλεία με το σπόρο συνάπειος, αυτόν καθεαυτόν, αλλά με το τι συμβαίνει με τον σπόρο όταν αυτός μπει μέσα στο χώμα, όπως γίνεται και με το προζύμι. Διαβάζουμε εδάφιο 31. Μοιάζει με σπόρο συναπιού που όταν το σπείρουνε στη γη, είναι ο μικρότερος από όλους τους σπόρους που σπέρνονται. Μετά τη σπορά όμως βλασταίνει και γίνεται μεγαλύτερο από όλα τα λαχανικά. Και στη συνέχεια η βασιλεία των ουρανών μοιάζει με προζύμι που το πήρε μια γυναίκα και το ανακάτεψε με ένα σακί αλεύρι, ώσπου ζυμώθηκε όλο. Λέει ο Θεός μέσω του προφήτη Ζαχαρία, κεφάλαιο 4, εδάφιο 10, μην περιφρονείτε την ημέρα των μικρών πραγμάτων. Ποιος θα μπορούσε, αγαπητοί μου, εκείνη τη βραδιά της γέννησης του Θεανθρώπου, εκεί στη Βηθλέμ, σε εκείνο το σπήλαιο που κανένας δεν ήξερε τίποτε για εκείνη τη γέννηση, ποιος θα μπορούσε να το φανταστεί ότι εκείνη η γέννηση θα ήταν τόσο σημαντική, ώστε να δει πέρα από το ανθρωπίνος ασήμαντο εκείνο το γεγονός στο στάβλο της Βηθλέμ, της πιο ασήμαντης από όλες τις πόλεις του Ιούδα, σύμφωνα με τον προφήτη, πως εκείνη η ταπεινή και περιφρονημένη γέννηση θα άλλαζε εν καιρό τις ζωές δισεκατομμυρίων ανθρώπων που θα εμπιστεύονταν τη ζωή τους και την ύπαρξή τους σε αυτόν που γεννήθηκε από την Παρθένο. Θα γίνονταν πολίτες της νέας βασιλείας πιστεύοντας τον Χριστό, και στη συνέχεια θα άλλαζε την ίδια την ιστορία του ανθρώπου, χρονομετρώντας την με βάση εκείνο το ασήμαντο και περιφρονημένο γεγονός. Πώς μετράμε τον χρόνο? Όλος ο χρόνος, όλη η ιστορία μετρέται, αγαπητοί, με βάση τον Χριστό, προ Χριστού και μετά Χριστόν. Αν θέλετε, η ίδια η νέα βασιλεία θα γινόταν η αιχμή του δόρατος της ιστορίας του ανθρώπου, και το τέλος της δεν θα είναι η ήττα και η αντικατάστασή της από κάποια άλλη βασιλεία, όπως συνέβη με όλες τις άλλες βασιλείες μέσα στην ιστορία. Αλλά το τέλος της θα είναι ο ερχομός του βασιλιά της, όπως ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως νωρίτερα, και πάλι ερχόμενο με τα δόξης πολλής, ή να κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας που έστε τέλος. Αυτό ομολογούμε, και αυτή είναι η προσδοκία των πιστών. Ναι, μπορεί τη γέννηση του Ιησού να την αγνόησαν και να την περιφρόνησαν, όπως και σήμερα πολλοί τον περιφρονούν. Μπορεί τη διδασκαλία του πολλοί να την απορρίπτουν, προτιμώντας τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, τον Δαρβίνο και τον Βολτέρο, τον Μάρξ και τον Λένιν, τον Φρόιτ και τον Ιούνγκ. Άλλωστε για τον κόσμο, αγαπητοί μου, ακούγονται τόσο πιο σημαντικοί αυτοί οι άνθρωποι και οι όροι που βγάζουν από αυτούς. Πλατωνισμός, μαρξισμός, λενινισμός, κομμουνισμός, δαρβινισμός. Τόσοι πολλοί άνθρωποι παραμυθιάζονται με όλα αυτά, αλλά με τον Χριστό. Μπορεί και στον Γολγοθά να φάνηκε πως αυτός και η βασιλεία του είχαν δεχτεί το τελευταίο και θανάσιμο πλήγμα και ότι έπνεε τα λίσθια, όπως λέμε. Κι όμως, αυτή είναι η μια ανάγνωση της ιστορίας, διότι υπάρχει και η άλλη, η αφανής αλλά και ένδοξη, διότι αυτός εγγυάται ότι αυτός και η βασιλεία του θα κυριαρχήσουν και μπροστά του κάθε γόνατο θα καμφθεί, και οι πύλες του Άδη με όλη την μανία τους δεν θα μπορέσουν να αντέξουν κρατώντας τον κόσμο φυλακισμένο, και 2000 χρόνια αυτό γίνεται πράξη, αγαπητοί μου. Διότι εκείνο το φαινομενικό θλιβερό απόγευμα στο Γολγοθά, ναι, ο Χριστός πέθαινε για την αμαρτία του κόσμου, αλλά ξέρετε τι λέει το Ευαγγέλιο, πέθαινε, συγγνώμη, ταυτοχρόνως νικούσε εκείνον που κρατούσε τον κόσμο δέσμιο και μαζί του όλες τις δυνάμεις του.
Γράφει ο Απόστολος Παύλος Κολοσσαής κεφάλαιο 2 εδάφιο 15. Αφαίρεσε τη δύναμη που είχαν οι δαιμονικές αρχές και εξουσίες και τις διαπόπεμψε, σέρνοντάς τες νικημένες που στο θρίαμβο του Σταυρού του Χριστού ο διάβολος νικήθηκε και όλες οι δυνάμεις του. Πριν από 2000 χρόνια, σε εκείνο το σπήλαιο, η ζήμη του Θεού μπήκε στο αλεύρι του κόσμου και εκεί στο Γολοθά πέθανε ο συναπόσπορος του Θεού για να αναστηθεί 3 ημέρες αργότερα και να αρχίσει να μεγαλώνει, αγαπητοί μου, το θαυμαστότερο δέντρο της ιστορίας του ανθρώπου. Δεν υπάρχει κανένα άλλο δέντρο σε αν και αυτό. Σήμερα έχει απλωθεί σε όλον τον κόσμο. Καμία άλλη θρησκεία δεν έχει ενθουσιάσει και δεν έχει εμπνεύσει τόσους πολλούς ανθρώπους. Ένα δέντρο που συνεχίζει να μεγαλώνει σιωπηλά, αργά αλλά σταθερά, που το έργο του γίνεται σιωπηλά με τις καρδιές των ανθρώπων που μαγεύονται από το μήνυμα του Χριστού και του δίνουν την καρδιά τους και τη ζωή τους. Και το δέντρο απλώνεται εδώ πέρα και στα πέρατα της γης. Τα κλονάρια μεγαλώνουν και οι ρίζες επίσης. Ιστορικά, αν το δούμε, μέσα σε λίγα χρόνια από την σιωπηλή εκείνη η παρασκηνιακή, αδύναμη και περιφρονημένη εμφάνισή της, αυτή η βασιλεία νίκησε δίχως τα γνωστά δολοφονικά όπλα, δίχως να χύσει το αίμα κανενός από τους Ρωμαίους, την πανίσχυρη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Μέσα σε 300 χρόνια η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία γονάτισε μπροστά της, ανεξαρτήτως των διωγμών που έκανε. Και από τότε η ίδια ιστορία επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά. Πριν από 30 χρόνια νίκησε όλα εκείνα τα κλειστά και δικτατορικά κομμουνιστικά καθεστώτα που έβαζαν εμπόδια στο έργο της βασιλείας του. Ένα δε από αυτά, το καθεστώς της Αλβανίας, με νόμο, θυμάστε, είχε θεσμοθετήσει την ανοησία του, όταν το 1968 αυτοανακηρύχθηκε το πρώτο επισήμως αθεϊστικό καθεστώς. Αυτό ήταν στο σύνταγμά τους. Δεν χρειάστηκαν πολλά χρόνια, μόνο 22, για να αυτοκαταργηθεί και να οδηγηθεί με βιότητα στο χρονοτούλαπο της ιστορίας, ενώ στη θέση του η βασιλεία του Μεσσία ανθεί στην Αλβανία και η εκκλησία μεγαλώνει. Ο Βολτέρος, αγαπητοί μου, ο θεωρητικός της Γαλλικής Επανάστασης, τόσο πολλοί μας λένε για τη Γαλλική Επανάσταση, είχε προβλέψει πως σε λίγα χρόνια δεν θα υπήρχε πλέον η πίστη του Ιησού. Σήμερα ποιος γνωρίζει και μιλάει για τον Βολτέρο? Κοιμάστε και ξυπνάτε σκεφτόμενοι τον Βολτέρο? Κανένας δεν του δίνει σημασία. Και ξέρετε κάτι? Λίγα χρόνια αργότερα το σπίτι του Βολτέρο αγοράστηκε από την Γαλλική Βιβλική Εταιρεία και έγινε η αποθήκη Αγίων Γραφών. Σιγά σιγά, αργά αργά, σιωπηλά, το δέντρο μεγαλώνει. Το 1966, όσοι με ακούτε χρόνια έχετε ακούσει την ιστορία αυτή, αλλά είναι καλή ιστορία που καλό είναι να την επαναλαμβάνουμε. Το 1966, στο απόγειο της δόξας του συγκροτήματος Beatles, τα φημισμένα εκείνα σκαθάρια πραγματοποίησαν μία από τις πολλές τους περιοδίες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε μια συνέντευξή του στο περιοδικό Life, ο Τζον Λένον, αυτός που ηγούνταν κατά κάποιο τρόπο το συγκροτήματος, είπε τα εξής: «Σήμερα εμείς είμαστε πιο φημισμένοι από τον Ιησού. Σε λίγο καιρό κανένας δεν θα τον θυμάται, ενώ όλοι θα μιλάνε για μας». Τι πομπόδης υπερφύαλη βλακεία, αγαπητοί μου. Σήμερα πόσοι θυμούνται τον Τζον Λένον και τους υπόλοιπους? Όπως και σε μερικά χρόνια κανένας δεν θα θυμάται τη Lady Gaga ή τον Σάκη ή τον Καζαντζίδη ή κάποιους άλλους. Ποιος θα θυσίαζε τη ζωή του για έναν από αυτούς, είτε ηθοποιός, είτε τραγουδιστής, είτε ποδοσφαιριστής? Ενδεχομένως να βρισκόταν κάποιος ανόητος, αν και αφιβάλλω. Αλλά για τον Χριστό, εκατομμύρια άνθρωποι από τότε μέχρι και σήμερα, σε ολόκληρο τον πλανήτη, ήσαν και είναι διατεθειμένοι να δώσουν και την ίδια τους τη ζωή, όπως έκαναν χιλιάδες πρώην μουσουλμάνοι που πίστεψαν στον Ιησού Χριστό, βαπτίστηκαν στο όνομά του
και θανατώθηκαν. Το είδαμε στις τηλεοράσεις μας πριν μερικά χρόνια, όταν τους έντυσαν με εκείνες πορτοκαλί φόρμες και τους έσφαξαν μπροστά στην οθόνη. Σήμερα, αγαπητοί μου, σε όλες τις χώρες του κόσμου, σήμερα, αυτή την ώρα, μαζεύονται πιστοί αυτής της νέας βασιλείας και λατρεύουν τον βασιλιά της, τον ενσαρκοφέντα Υιό του Θεού και σωτήρα του ανθρώπου. Γι' αυτό ήρθαμε εμείς εδώ πέρα. Αν ήρθες για κάποιο άλλο λόγο, λάθος ήρθες. Εμείς ερχόμαστε εδώ επειδή τον Χριστό θέλουμε να συναντήσουμε, αυτόν να λατρεύσουμε, τον λόγο του να ακούσουμε, με αυτόν να τραφούμε. Και αυτό γίνεται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Σε όμορφες και μεγάλες εκκλησίες, σε μικρές εκκλησίες, σε τσίγκινες εκκλησίες στην Αφρική που δεν έχουν λεφτά, είμαι στη ζούγκλα, έξω, κάτω από τα δέντρα. Αλλά οι πιστοί μαζεύονται στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σε Αυτόν προσεύχονται, Αυτόν λατρεύουν ως Θεό τους και Αυτόν περιμένουν να επιστρέψει, όπως κλείνει το Ευαγγέλιο. Ναι, έρχομαι ταχαίως, και η Εκκλησία λέει αμήν έρχου Κύριε. Σήμερα, αγαπητοί μου, κανένας Πλάτων και κανένας Αριστοτέλης, κανένας Βολτέρος, κανένας Δαρβίνος και κανένας άλλος, είτε Μάρξε ονομάζεται ή οτιδήποτε άλλο, δεν μνημονεύονται σε όλα τα μέρη του πλανήτη. Δεν υπάρχουν ναοί αφιερωμένοι σε αυτούς. Οι πιστοί που προσφέρουν και προσφέρονται για να επεκταθεί η δική τους βασιλεία, όπως υπάρχουν πιστοί του Ιησού Χριστού που δίνουν και το υστέρημά τους. Και έτσι έρχεται για να εκπληρωθεί η προφητεία του Δανιήλ για τη βασιλεία του Θεού και να αποδειχθεί αληθινή. Τι είχε πει ο προφήτης Δανιήλ 500 χρόνια πριν εμφανιστεί ο Χριστός? Διαβάζουμε στο κεφάλαιο 2. Ο Θεός του Ουρανού θα ιδρύσει μια βασιλεία που δεν θα καταστραφεί ποτέ, ούτε θα παραδοθεί σε άλλον λαό, όπως έγινε με τις βασιλείες του κόσμου. Αυτή η βασιλεία θα διαλύσει και θα συντρίψει όλα τα προηγούμενα βασίλεια. Η ίδια όμως θα μείνει στεριωμένη για πάντα. Και τέλος, υπάρχει ένα τρίτο σημείο σε αυτόν τον παραβολικό λόγο του Κυρίου, αδελφοί. Και το τρίτο σημείο είναι ότι ο κόσμος βρίσκει ανάπαυση σε αυτήν τη βασιλεία του Θεού. Ολοκληρώνει ο Κύριος την παραβολή του σπόρτου συναπιού με μια όμορφη εικόνα. Όταν φυτρώσει ο κόκκος του συναπιού, ο σπόρος του συναπιού, γίνεται μεγάλο, λέει, και οι επιστήμονες μας λένε ότι μπορούσε να φτάσει και φτάνει στην περιοχή εκείνη, καλλιεργείται, από αυτό κάνουν τη μουστάρδα. Μπορεί να φτάσει περίπου στο 1 με 1,5 μέτρο, είναι θάμνος. Κάνει τόσο μεγάλα κλαδιά, ώστε τα πουλιά να μπορούν να φωλιάζουν στη σκιά του. Στην Παλαιά Διαθήκη και ιδιαίτερα στους προφήτες Δανιήλ και Εζεκίηλ, τα πουλιά αποτελούν σύμβολο των εθνών. Όταν οι άλλες βασιλείες του ανθρώπου, αγαπητοί μου, αποκλείουν λαούς και έθνη πάνω στους οποίους κυριαρχούν και τους οποίους καταδυναστεύουν, σε αυτήν την βασιλεία οι άνθρωποι από κάθε φυλή και γλώσσα, από κάθε έθνος και λαό, από κάθε χρώμα και κοινωνική θέση θα βρουν τόπο φιλοξενίας, διότι όλοι είναι προσκαλεσμένοι σε αυτήν την βασιλεία. Και αυτός που τους προσκαλεί και αυτός που τους βάζει δεν είμαστε εμείς, και ευτυχώς που δεν είμαστε εμείς, γιατί εμείς θα αποκλείαμε. Θα αποκλείαμε τους εχθρούς μας, θα αποκλείαμε εκείνους με τους οποίους δεν τα πάμε καλά, θα αποκλείαμε τους Ορθόδοξους, εκείνοι τους Ευαγγελικούς, τους Καθολικούς και ούτω καθεξής. Αυτή η βασιλεία, αγαπητοί μου, δεν είναι το εθνικό δίκαιο κάποιου λαού, ούτε εκπληρώνει τη μεγάλη ιδέα κάποιων εθνικιστών, αλλά είναι ανοιχτή προς κάθε άνθρωπο, κάθε φυλής και γλώσσας, κάθε θρησκείας και τάξης, καθώς εκπληρώνει το αιώνιο μυστικό του Θεού. Η ανάπαυση στη σκιά που προσφέρει δεν είναι όμως μόνο πνευματική, αλλά και κοινωνική και πολιτισμική. Όπως το προζύμι διεισδύει και αφομοιώνει το αλεύρι, έτσι και με το Ευαγγέλιο αυτής της βασιλείας. Με το μήνυμα αυτής της βασιλείας εμπνεύστηκαν οι πιστοί και έγιναν το φως και το αλάτι του κόσμου, και με τα καλά τους έργα άλλαξαν τις συνθήκες των ανθρώπων, διότι ο Χριστός δεν είναι μόνο ο σωτήρας της ψυχής, αλλά και ο εκπολιτιστής του ανθρώπου, αγαπητοί μου. Ο Χριστός είναι ο καλύτερος εκπολιτιστής του ανθρώπου. Μπορεί να πάρει έναν άνθρωπο αγρίμι και να τον κάνει αρνάκι.
τον λύκο τον κάνει πρόβατο. Οι χριστιανοί, ξέρετε, εκείνους τους πρώτους αιώνες άρχισαν να μην σκοτώνουν τα βρέφη τους όπως έκαναν οι δολολάτρες. Είτε το βρέφος ήταν στην κοιλιά της μάνας, είτε ήταν έξω από την κοιλιά, είτε επειδή ήταν ανεπιθύμητο, όπως έκαναν οι Σπαρτιάτες. Θυμάστε τα παιδιά τους τα οποία είχαν κάποιο πρόβλημα, ή τα κορίτσια που δεν τα ήθελαν, τα πήγαιναν στον Ταΐγετο και τα άφηναν εκεί, και καταλαβαίνετε τι γινόταν. Οι χριστιανοί δεν έκαναν τέτοια πράγματα. Άρχισαν να περιποιούνται τους ηλικιωμένους και τους νεκρούς, αντί να τους εγκαταλείπουν, να τους καίνε. Μάλιστα ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, σε ένα από τα κείμενά του, θυμάμαι το είχα διαβάσει πριν χρόνια, θεωρούσε πως ένας λόγος για την τρομακτική αύξηση του χριστιανισμού μέσα σε εκείνους τρεις πρώτους αιώνες ήταν και ο τρόπος με τον οποίο περιποιούνταν τον νεκρό και σέβονταν το σώμα. Έχτισαν νοσοκομεία, ορφανοτροφία. Ξέρετε κάτι, η ελληνική γλώσσα δεν είχε αυτές τις λέξεις, ορφανοτροφείο, νοσοκομείο, μέχρι που εμφανίστηκαν οι χριστιανοί, ο Μέγας Βασίλειος με τη Βασιλιάδα, και τα έκτισε και έβαλε εκεί πέρα ορφανά παιδιά και περιποιήθηκε ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Μας λένε πως η δημοκρατία είναι καρπός της Αθήνας. Μπορεί, αγαπητοί μου, ως ιδέα, αλλά η Αθήνα δεν είχε αληθινή δημοκρατία. Η δημοκρατία έτσι όπως τη γνωρίζουμε και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι καρπός του Ευαγγελίου και άρχισαν να εφαρμόζονται στις κοινωνίες εκείνες που το Ευαγγέλιο μεταφράστηκε στη γλώσσα του λαού και ο λαός άρχισε να μορφώνεται και να γνωρίζει πέντε πράγματα και να διεκδικεί. Ξέρετε, τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, όπως του Cambridge, της Οξφόρδης, του Harvard, του Yale, του Princeton, όπως και πολλά άλλα, είναι έργο της Βασιλείας του Χριστού. Τα ξεκίνησαν άνθρωποι πιστοί. Δεν ήταν του κόσμου. Το κάλεσμα του Κυρίου για αεραποστολή και κήρυγμα του Ευαγγελίου όθησε ανθρώπους της Βασιλείας να πάνε σε άλλες χώρες, να μάθουν τη γλώσσα τους, με σκοπό να μεταφράσουν το Ευαγγέλιο για να μπορέσουν εκείνοι οι λαοί να διαβάσουν και να γνωρίσουν την αλήθεια. Ωστόσο, πριν το μεταφράσουν, έπρεπε να δημιουργήσουν αλφάβητο, να καταγράψουν τη γλώσσα και να τη διδάξουν στους ντόπιους πληθυσμούς. Και αυτό οδήγησε στη δημιουργία σχολείων σε ολόκληρο τον κόσμο και στη μόρφωση των αγραμμάτων. Άνθρωποι της Βασιλείας, όπως ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος, έδωσαν το αλφάβητο στους Σλάβους, επειδή ήθελαν οι Σλάβοι να γνωρίσουν τη Βασιλεία και τον Βασιλιά της. Άνθρωποι της Βασιλείας έδωσαν τη γλώσσα στα γερμανικά έθνη επειδή ήθελαν οι λαοί τους να γνωρίσουν το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και το πρώτο βιβλίο που μετάφρασαν και έγραψαν στα γερμανικά, η Αγία Γραφή. Άνθρωπος της Βασιλείας, αγαπητοί μου, ήταν ο τυφλός Μπρέιλ, ο οποίος έπαιζε το όργανο στην εκκλησία του στη Γαλλία. Ήταν αυτός ο οποίος εφεύρε τη γραφή Μπρέιλ, ο ίδιος ο τυφλός ήταν. Και ο λόγος που ήθελε να την εφεύρει ήταν γιατί ήθελε και οι τυφλοί να μπορούν να διαβάζουν το Ευαγγέλιο. Και έτσι ευλογήθηκε όλος ο κόσμος από έναν άνθρωπο της Βασιλείας. Η ιστορία συνεχίζεται μέχρι και σήμερα, καθώς οι Ιεραπόστολοι πηγαίνουν σε φυλές, σε χώρες οι οποίες έχουν ανάγκη και εκεί πέρα διακονούν σε νοσοκομεία, σε ορφανοτροφία, καταγράφουν γλώσσες οι οποίες δεν έχουν καταγραφεί, με σκοπό να μεταφράσουν το Ευαγγέλιο στη γλώσσα τους, και όλο αυτό απαιτεί σχολεία και μορφώνουν τα παιδιά τους και αλλάζουν οι κοινωνίες ολόκληρες. Ξέρετε, η ενωμένη Ευρώπη στα τέλη της δεκαετίας του 40 δεν ήταν το έργο κάποιων τεχνοκρατών, οικονομολόγων, αγαπητοί μου, όπως νομίζουμε και όπως η τηλεόραση αφήνει να εννοηθεί. Όλο το όραμα για μια ενωμένη Ευρώπη ήταν το έργο πιστών ανθρώπων που, εμπνεόμενοι από το Ευαγγέλιο της Βασιλείας, οραματίστηκαν μια Ευρώπη διαφορετική από εκείνη των πολέμων. Το κίνητρό τους δεν ήταν τα οικονομικά, όπως την κατέληξαν την ενωμένη Ευρώπη οι μεταγενέστεροι και βιώνουμε ό,τι βιώνουμε, αλλά η Ευρώπη της συναδέλφωσης, της συγχώρεσης, της αλληλεγγύης, της ειρήνης, η Ευρώπη χωρίς πόλεμο ξανά. Αυτό ήταν το σύνθημα. Όχι άλλο πόλεμο στην Ευρώπη. Και είναι η μοναδική περίοδος, 70 και πλέον χρόνια στην Ευρώπη, που δεν έχουμε πόλεμο. Παραβολές του σπόρου, του συναπιού, αγαπητοί μου, και του προζημιού μας ενθαρρύνουν. Από τη μια να ξεπεράσουμε το σκάνδαλο του μικρού και αφανούς έργου της Βασιλείας. Όλα τα έργα της Βασιλείας, αγαπητοί μου, όπως και η ίδια Βασιλεία τότε
στην Βηθλεέμ που ξεκίνησε και στο Γολγοθά που φάνηκε ότι τελείωσε, ξεκινούν μικρά, αδύναμα, περιφρονημένα από τον κόσμο και διωγμένα από τον κόσμο, όπως η Χριστιανική Εκκλησία διώκεται αυτή τη στιγμή σε πολλά κράτη και χώρες αυτού του κόσμου. Το έργο ξεκινάει με μικρό τρόπο, δεν ξεκινάει μεγαλόπρεπα. Ξεκινάει με ένα Ευαγγέλιο που θα δώσεις σε κάποιον, με έναν λόγο μαρτυρίας που θα του δώσεις, με μια καλή πράξη που θα κάνεις στο όνομα του Ιησού Χριστού για να διακονηθεί και να τον υπηρετήσεις. Έτσι ξεκινάει, γιατί έτσι ξεκίνησε. Και δεύτερον, να μην απογοητευόμαστε αγαπητοί μου, αλλά να έχουμε εμπιστοσύνη πως το καλό έργο που εκείνος ξεκίνησε, το λέει στο λόγο του Φιλιππισίους κεφάλαιο 1 εδάφιο 6, το καλό έργο που εκείνος ξεκίνησε ανάμεσά σας θα το ολοκληρώσει, το εγγυάται εκείνος και κανένας από εμάς ή καμιά εκκλησία. Όταν στα μέσα της δεκαετίας του 50 μέλη της Φιλής Χουαρώνη στον Ισημερινό σκότωσαν εκείνους 5 ιεραποστόλους στη ζούγκλα του Αμαζονίου, ήταν σαν να τελείωνε αγαπητοί μου, είχε τελειώσει η βασιλεία του Χριστού εκεί, σε εκείνη την περιοχή και σε εκείνη τη φυλή. Χρόνια προσπαθούσαν εκείνοι οι 5 ιεραπόστολοι, προσπάθησαν με πολλούς τρόπους και νόμισαν ότι είχαν καταφέρει να πλησιάσουν τη φυλή, αλλά όταν την πλησίασαν τους σκότωσαν όλους. Αλλά η υπόσχεση του Κυρίου ήταν και είναι πως ο σπόρος θα φέρει καρπό και οι πύλες του Άδη δεν μπορούν να ισχύσουν μπροστά της. Μπορεί εμείς να μην δούμε ποτέ τον καρπό ενός Ευαγγελίου που θα δώσουμε, αλλά αυτό δεν είναι το δικό μας έργο, αδελφοί. Του Κυρίου είναι το έργο. Πριν από μερικά χρόνια ήμουν με έναν αρχιερέα της Ορθόδοξης Εκκλησίας σε κάποιο σημείο της χώρας μου, δεν θα πω περισσότερα. Και αφού φάγαμε το βραδινό, περπατούσαμε οι δυο μας και του λέω: «Σεβασμιότατε, τι θέλετε από τους Ευαγγελικούς στην Ελλάδα? Κάποιοι δεν θέλετε να μας δείτε. Κάποιοι θα ευχόσασταν να μην υπάρχουμε. Αλλά εδώ είμαστε». Γυρίζει εκείνος ο άνθρωπος και μου λέει: «Εκείνο το οποίο θα θέλαμε θα ήταν να γίνεται η ζήμη του Ευαγγελίου στην Ελλάδα». Και αγαπητοί μου, από τότε μου έδωσε το όραμα να δίνουμε το Λόγο του Θεού, όχι φυλάδια δικά μας, το Ευαγγέλιο. Εάν το Ευαγγέλιο δεν μιλήσει, τα δικά μας τα φυλάδια σίγουρα όχι. Ο Ρόμπερτ και η Μέρι Μόφατ εργάστηκαν για δεκαετίες στη Νότια Αφρική χωρίς ποτέ να δουν έναν να πιστεύει. Ήταν όταν πέθαναν σαν να χάθηκε όλη εκείνη η δουλειά που έγινε. Ο Δαβίδ Λίβινγκστον ξόδεψε τη ζωή του ολόκληρη στην Αφρική και ιδιαίτερα στην Κένια και ποτέ δεν είδε έναν Αφρικανό να πιστεύει. Ο γιος του είδε τον πατέρα του, τον Δαβίδ Λίβινγκστον, για πρώτη φορά όταν μετέφεραν στην Αγγλία το νεκρό του σώμα, αφού όμως οι Αφρικανοί είχαν πάρει την καρδιά του και την είχαν κυδέψει στην Αφρική, διότι θεώρησαν πως η καρδιά του ανήκε στην Αφρική, στην οποία έδωσε τη ζωή του ολόκληρη ο Δαβίδ Λίβινγκστον. Στην κηδεία του στο Westminster Abbey, όπου εκεί κυδεύονται οι βασιλιάδες της Αγγλίας, είναι ο μόνος κήρυκας που κυδεύτηκε εκεί από ό,τι ξέρω. Ο γιος του, μεταξύ άλλων, είπε για τον πατέρα του: «Ο πατέρας μου ορφάνεψε την οικογένειά του για να έχει η Αφρική πατέρα». Ήταν όμως αποτυχία ο Δαβίδ Λίβινγκστον να μην δει ούτε έναν να πιστεύει στον Χριστό. Ανθρωπίνως, ναι αγαπητοί μου, με τα δεδομένα όμως της βασιλείας όχι, γιατί το έργο του Λίβινγκστον έγινε αιτία εκείνη που ακολούθησαν να θερήσουν τον καρπό της δικής τους σποράς. Εκείνος έσπηρε. Άλλοι θέρισαν όμως. Ο Λίβινγκστον μόνο έναν κέρδισε στον Χριστό, έναν άθεο Αμερικανό δημοσιογράφο, τον Henry Morton Stanley, ο οποίος στις 10 Νοεμβρίου του 1871 πήγε να τον ψάξει στην Αφρική γιατί είχαν χάσει τα ίχνη του και να πάρει συνέντευξη από αυτόν. Και όταν τον βρήκε εκεί στην καλύβα να προσεύχεται, σχεδόν έτοιμος να πεθάνει, εκείνο τον άγγιξε. Και όταν πέθανε ο Δαβίδ Λίβινγκστον,
ο άθεος Στάνλι πήρε τη θέση του και θέρισε τον καρπό. Και τέλος πίσω στους πέντε Ιεραποστόλους. Ναι, εκείνη την ημέρα σκότωσαν και τους πέντε, νέοι όλοι τους, κάτω των 30 σχεδόν. Το έργο τους όμως το συνέχισαν οι γυναίκες τους. Δύο χρόνια μετά τον θάνατο συζύγων τους, οι δολοφόνοι προσκάλεσαν εκείνες να έρθουν και να ζήσουν μαζί τους. Με αποτέλεσμα η φυλή χωαρώνει να πιστέψει στον Χριστό και να δημιουργηθεί η εκκλησία στη φυλή τους. Ας μην απογοητευόμαστε λοιπόν με την αδυναμία μας, την αφάνειά μας ή την έλλειψη δημοτικότητας, αγαπητοί μου. Ο Χριστός δεν ήταν δημοφιλής. Ας θυμηθούμε τον Λόγο του Θεού και κλείνω με τα λόγια του Αποστόλου Παύλου από την Κορινθίους. Εξάλλου, αδερφοί μου, βλέπετε ποιοι είστε εσείς που σας κάλεσε ο Θεός. Δεν βρίσκονται ανάμεσα σας πολλοί σοφοί με τα ανθρώπινα κριτήρια, ούτε πολλοί με πολιτική ισχύ, ούτε πολλοί με αριστοκρατική καταγωγή. Αλλά αυτούς που ο κόσμος θεωρεί μωρούς, εκείνους διάλεξε ο Θεός για να τροπιάσει τελικά τους σοφούς. Και αυτούς που ο κόσμος θεωρεί ανίσχυρους, εκείνους διάλεξε ο Θεός για να τροπιάσει τελικά τους κατά κόσμο ισχυρούς. Και αυτούς που ο κόσμος θεωρεί παρακατιανούς και περιφρονημένους, εκείνους διάλεξε ο Θεός τα μηδενικά για να καταργήσει όσους θαρρούν πως είναι κάτι. Έτσι κανένας δεν μπορεί να καυχηθεί για κάτι μπροστά στον Θεό. Χάρη σε αυτόν όμως εσείς βρίσκεστε μέσα στην πίστη του Ιησού Χριστού, εκείνου που έγινε από τον Θεό σοφία δική μας και δικαίωση και εξαγιασμός και απολύτρωση. Ώστε καθώς λέει η Γραφή, όποιος καυχιέται, ας καυχιέται μόνο για τον Κύριο. Όταν εγώ ήρθα σε εσάς, αδερφοί μου, ήρθα για να σας αναγγείλω το σωτήριο σχέδιο του Θεού, χωρίς καμιά υψηλή ρητορική τέχνη ή ανθρώπινη σοφία. Ο Παύλος, αγαπητοί μου, δεν ήταν φοβερός ρήτορας. Γιατί σκοπός μου δεν ήταν να σας κάνω να γνωρίσετε κάτι άλλο παρά μόνο τον Ιησού Χριστό και μάλιστα σταυρωμένο. Έτσι και εγώ όταν ήρθα κοντά σας ήμουν ανήμπορος, φοβισμένος και κατατρομαγμένος. Ο Παύλος, αδερφοί. Τα λόγια μου και το κήρυγμά μου δεν στηρίζονταν σε ανθρώπινη σοφία που πείθει, αλλά στην πεποίθηση που γεννούν τα χαρίσματα του Πνεύματος και οι θαυματουργικές δυνάμεις. Και τέλος, ο Θεός, αγαπητοί μου, έχει τη δύναμη να κάνει απείρως περισσότερα από ό,τι ζητάμε ή σκεφτόμαστε, καθώς η δύναμή Του ενεργεί σε μας. Ας είναι λοιπόν δοξασμένος παντοτινά μέσα στην Εκκλησία και διά του Ιησού Χριστού. Αμήν, λέει ο Παύλος, και εμείς λέμε αμήν. Ο Θεός να ευλογεί όλους μας. Αμήν.